αυτό. Λοιπόν, παιδιά στην Αμερική, εντάξει, είναι γνωστό, πλήττεται από την κακοκαιρία. Θα δούμε φωτογραφίες και στη συνέχεια. Ένας τύπος, ο Ρόμπερτ Βικ, 42 ετών, στο Κεντάκι, κρατούνταν σε φυλακή υψής της ασφαλείας, κατάφερε να δραπετεύσει. Εντάξει, μας λένε Αμερικάνοι μετά εμάς για το Χριστόδουλο. Να, τον βλέπουμε σε φωτογραφίες. Λόγω του ψύχους. Καλό παιδί φαίνεται αυτό. Γύρισε πίσω, παιδιά. Πήγε την επόμενη μέρα σε ένα νοσοκομείο. Πού να τρέχεις τώρα τέτοια ώρα. Γύρισε πίσω και είπε: πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει να με ξαναπάει στη φυλακή. Δεν μπορώ άλλο το κρύο. Όντως είχε μείνει πάρα πολλές ώρες στην Ήπεθρο. Είχε μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν άντεξε το κρύο και πήγε μόνο στο νοσοκομείο την επόμενη μέρα και ουσιαστικά παραδόθηκε. Οπότε εδώ η ασφάλεια πια στην Αθήνα, το μόνο που ελπίζει είναι να πλαγώσει το. Να χιονίσει το κρύο. Μπα και γυρίσει πίσω Χριστόδουλο. Μπορεί να κουράζει κάποια ζεστή αγκαλιά τώρα. Δόξα τω. Αλλά ο Ραμπού είναι κούφανε. Με κούφανε. Τον παρακολουθώ χρόνια. Είναι καλό δικηγόρο, αλλά με κούφανε. Λοιπόν, δείτε φωτογραφίε.